Ζω σε μια γειτονιά που η μόνη συντροφιά είναι τα συνθήματα σου στίχους, τα αντιφασιστικά. Φυσικά μιλώ για καλογρέζα, γνωστή και ως γλυκιά πρέζα. Το γήπεδο για μας το πιο σκληρό ναρκωτικό. Παίρνω τηλέφωνο το ρόσπι να σκάσει πετάλο. Να φέρει τον παπά να τον πιούνε τα παιδιά. Και μετά τα σκηνικά επιστροφή στα κλασικά. Από το 0 στο 2 και 2019. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, όλα είναι όπως παλιά. Όπως κατάλαβες Αλάνη είμαι 17. Και από εδώ και πέρα μιλάμε ποδανά. Είμαι καλό παιδί, ίσως ράπαρο σκάτα. Μα την απάντηση αυτή θα την πάρω πιο μετά. Και τώρα βρίσκομαι εδώ, μες στο δωμάτιο. Δύο άση, τρία διπλά. Η μέρα που έχω γράφω πάντως στο beat αυτό. Σε boom bap ρυθμό η μουσική αυτή μου έχει πάει το μυαλό. Αυτά που γράφω είναι σέα. Ακούς πρεζάκια, μοιράζω κοκαίνη σαν να είναι τυρικάκια. Γι' αυτό πρόσεχε καλά, την κόκα πριν τη βγεις. Καλά καλά μαλάκα μου να την επεξεργαστείς. Αυτό που γράφω λέγεται Part 1 και μιλά για τη ζωή στα βορειοανατολικά. Ξυπνήμα το πρωί, στις 8 είναι βαρύ. Φροντιστήριο, σχολείο, αυτά έχει ζωή. Κατεβαίνω με τα λάνια, κάνα ράψω κορπά. Κάνα γάρο μετά τις 2 και τα σχετικά. Είναι 2 συν 1 η ώρα που το γράφω αυτό. Και δεν ξέρω τι σκεφτόμουν όταν το γράψα αυτό. Έχω το beat του σκο να παίζει στο κινητό. Και ένα γαμημένο στυλό να σχίζει το τετράδιο. Οι γονείς μου πλέον σκέφτονται το χωρισμό. Ο πατέρας μου με τόσα νεύρα δεν βγάζει το σκασμό. Στη μάνα μου την άνεργη ξεσπάει συχνά. Και κάπου εδώ μάγκα είναι το δίλημα. Να υποστηρίξω αυτόν που φωνάζει στη μαμά. Αυτός ο γέρος με μάθε να βαστάω γερά. Να μην μασάω ποτέ, να έχω μπεσά. Έχω λόγο τιμή και ο λόγος είναι απειλή.